Κύριος Θεοδουλίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε εκπρόσωπο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας καλέσαμε για το Κυπριακό, αλλά προέκυψαν άλλα. Έχουμε δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Χάσιγου, περί υποβολής παραίτησης. Ποια είναι η θέση και η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας? Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να φέρω, επειδή ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών σε πολύ λίγο βρίσκεται σε μια εσωτερική σύσκεψη τώρα στο Προεδρικό, θα προχωρήσει σε δημόσια δήλωση. Να μου επιτρέψετε να αναμένουμε τη δημόσια δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι... Επιτρέψτε μου, μόλις έχουμε μεταδώσει προ 6-7 λεπτών την δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι υπέβαλε επικοινώνηση, είχε επαφή με τον Πρόεδρο χθες βράδυ και υπέβαλε την παραίτησή του για οικογενειακούς λόγους. Η δήλωση δηλαδή έγινε πριν από λίγο. Θα γίνει και σχετική δήλωση σε πολύ λίγο, κύριε Κοταμίτη. Είναι μια απόφαση βασισμένη. Από πλευράς του Πρόεδρου εννοείται? Όχι, από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών. Μάλιστα. Πρόκειται για μια απόφαση για καθαρά προσωπικού λόγου και πρώτη δημοκρατία. Θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε συμπλήρωση της θέσης του Υπουργού Εσωτερικών. Μάλιστα. Και θα είναι η μόνη αλλαγή στην κυβέρνηση εξ όσων γνωρίζετε? Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκέψεις για κάτι, αν θέλετε, περισσότερο ή κάτι που να προχωρά πέραν από τη συγκεκριμένη θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, άρα να αναμένουμε το γεγονός, αν και ήταν γνωστή η πρόθεση του Υπουργού Εσωτερικών ακριβώς για προσωπικούς λόγους εδώ και καιρό, μόλις χθες βράδυ πήρε την τελική του απόφαση, άρα να αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι τελικές αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα.